Η προπαγάνδα ασκείται κυρίως με δύο τρόπους. Πρώτον, τη διασπορά ψευδών ειδήσεων και δεύτερον, την εξαφάνιση όσων δεν συμφέρουν τον προπαγανδιστή. Και στους δύο αυτούς τομείς η Δύση έχει επιτυχημένη παράδοση αιώνων. Μαζί με τις ηγετικές ισχυρές υπεριαλιστικές της δυνάμεις μαθαίνουν το παιχνίδι και οι ακόλουθοι, οι μικρότερες χώρες, όπως η δική μας. Θα αναφερθούμε ξανά σε δύο μύθους γύρω από τον ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας, που εντάσσονται στον κυρίως μύθο της Ελλάδας ως μίζωνος χώρας παραγωγής ενέργειας, ο οποίος όμως σταδιακά εξαφανίζεται από τις εκτιμήσεις των ειδικών. Όλες οι απροκάλυπτα αμερικανόφιλες κυβερνήσεις των τελευταίων 12 ετών ασπάστηκαν τη βασική επιδίωξη και στρατηγικό αμερικανικό στόχο της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης και ταχύτερης υποκατάστασης των εισαγωγών ρωσικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση από άλλες πηγές. Η μία από αυτές είναι οι περίφημες εναλλακτικές μορφές και η άλλη το ακόμη πιο περίφημο αμερικανικό σχιστολιθικό αέριο. Οι εναλλακτικές πηγές υπόκεινται σε όλο και πιο σκληρή κριτική από ειδικούς σε θέματα περιβάλλοντος και το μέλλον τους συνδέεται ακόμη με πολλά και μεγάλα ερωτηματικά. Όσο για το αμερικάνικο αέριο, μόνο μία χώρα όπως η Πολωνία θα μπορούσε να πιστέψει το παραμύθι. Μία? Όχι βέβαια, αφού και στην Ελλάδα καλλιεργήθηκε αυτός ο μύθος με επίκεντρο την όμορφη Αλεξανδρούπολη. Η πρωτεύουσα του Εύρου γίνεται τα τελευταία χρόνια γνωστή για δύο λόγους. Πρώτον, ως σημείο ύποπτης δραστηριότητας Ρώσων, γεγονός που έδωσε την ευκαιρία στον Νίκο Κοντζιά να εφαρμόσει την ανεξήγητη απόφαση της απέλασης Ρώσων διπλωματών, και δεύτερον, αμέσως μετά, ως εμφανές κέντρο εκτεταμένων αμερικανικών δραστηριοτήτων, στρατιωτικών και ενεργειακών. Δίχως καμία υπερβολή, η Αλεξανδρούπολη έχει μετατραπεί σε αμερικανικό έδαφος, με τον Αμερικανό πρεσβευτή να την έχει ως δεύτερο σπίτι του. Οι Αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονται λοιπόν στην Ελληνοτουρκική Μεθόριο, όχι φυσικά για να βοηθήσουν στην προστασία μας από τους πρόσφυγο-μετανάστες που διοχετεύει σκόπιμα η Τουρκία, ούτε φυσικά για να εγγυηθούν την ασφάλειά μας από την ομή τουρκική απειλή. Ο μοναδικός λόγος της παρουσίας τους εκεί είναι η ασπίδα του ΝΑΤΟ έναντι της ρωσικής απειλής. Παράλληλα, στην Αλεξανδρούπολη δημιουργείται η μεγαλύτερη στην περιοχή δυνατότητα υποδοχής υγροποιημένου αερίου LNG, που υποτίθεται ότι θα φτάνει από τις μακρινές ΗΠΑ. Όμως το αμερικανικό αέριο που φτάνει με καράβια Πολωνία στοιχίζει την πρωτεύουσα της ρωσοφοβίας κάπου 40% παραπάνω από το ρωσικό, το οποίο φτάνει στην πόρτα τους με ελάχιστο κόστος. Και δεν αναφερόμαστε καν στα μεγάλα περιβαλλοντολογικά προβλήματα του σχιστολιθικού LNG. Όπως ήδη αναλύσαμε, το έτερο μεγάλο παραμύθι της ελληνικής αφήγησης, ο μεγάλος αγωγός που θα ένωνε το κυπριακό και το ελληνικό αέριο με αυτά της Αιγύπτου και του Ισραήλ για να αποκτήσει δίθεν η Ευρώπη εναλλακτική πηγή έναντι της Ρωσίας, καταραίει πλέον ολοκληρωτικά μαζί με αυτό της μείωσης της ρωσικής ενεργειακής επιρροής. Σύμφωνα με αποκλειστικές μας πληροφορίες, οι ποσότητες ρωσικού αερίου που εισάγονται στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια αυξάνονται κατά 25% ετησίως, παρά την οικονομική ανέχεια. Το κυριότερο όμως είναι ότι πάνω από τις μισές εισαγωγές ρωσικού αερίου γίνονται πλέον μέσω του τουρκικού αγωγού, χωρίς κανένα μέσο μαζικής ενημέρωσης να τολμά να το αναφέρει καν. Έτσι, αντί η Ελλάδα να γίνει ενεργειακός κόμβος και παραγωγός, εξυπηρετείται όλο και πιο πολύ από τον αγωγό των εχθρών μας. Τέλος, μετά την ολοκλήρωση του Nord Stream 2, η Γερμανία ενισχύει ακόμη περισσότερο τη θέση της στον ενεργειακό χάρτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αμαρισία τελικά κάνει πολύ ωραίες αναλύσεις.